Η προστασία του περιβάλλοντος και η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων τίθεται σε προτεραιότητα για την περιφέρεια Ηπείρου σε συνεργασία με τους Δήμους Νικολάου Σκουφά και Ζηρού αντίστοιχα. Δύο σημαντικά έργα που αφορούν στα δίκτυα αποχέτευσης και κατασκευής βιολογικών καθαρισμών στους δύο καλλικρατικούς Δήμους εντάχθηκαν στο ΠΕΠ Ηπείρου και η σχετική ανακοίνωση έγινε σε κοινή συνέντευξη που παραχώρησαν ο Αλέξανδρος Καχρημάνης με τους Δημάρχους Ευστάθιο Γιαννούλη και Νίκο Καλατζή αντίστοιχα. Ο κ. Καχρημάνης επανέλαβε ότι δεν νοείται προστασία του περιβάλλοντος χωρίς έργα αποχέτευσης και τουρισμός χωρίς αντίστοιχα έργα. Ενώ οι δύο δήμαρχοι χαρακτήρισαν εξαιρετικά σημαντική την ένταξη και χρηματοδότηση των δύο έργων, κάνοντας μνήμα στην άριστη συνεργασία με την περιφέρεια Ηπείρου. Δεν εννοείται προστασία του περιβάλλοντος χωρίς έργα αποχέτευσης και βιολογικών καθαρισμών. Δεν εννοείται τουρισμός χωρίς τέτοια έργα. Έχω μιλήσει και παλιότερα ότι για μας ο Αμβρακικός το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι να θωρακιστεί από όλες τις μεριές με τις αποχετεύσεις και τους βιολογικούς που δεν θα φτάνει τίποτα στην κλειστή θάλασσα του Αμβρακικού που θα τη ρυπαίνει. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τους δύο δημάρχους γιατί με αυτό λύνουμε συγκεκριμένα θέματα, είτε αυτό αφορά τον Αμβρακικό είτε μεγάλα κομμάτια του Δήμου Νικολάου Σκουφά που είναι παραθαλάσσια και επίσης την περιοχή του Θεσπρωτικού. Ο σκοπός της περιφέρειας Ηπείρου είναι και ότι άλλα έργα θα είναι όρημα και θα φτάσουν στις συνθήκες που θα μπορούν να υλοποιηθούν ώστε να μην έχει η Ήπειρος κανένα πρόβλημα στα θέματα που αφορούν τους βιολογικούς και τις αποχετεύσεις. Ο Δήμος έχει εκτελέσει τη μελέτη του εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων, την ορίμασε, την κατέθεσε στην πρόσκληση που εξέδωσε η Περιφέρεια Ηπείρου και με τα αποτελέσματα που έχουμε σήμερα ότι να ενταχθεί το έργο στο επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Ηπείρου. Εδώ οφείλω να πω ότι το Θεσπρωτικό, παρόλο που δεν είναι ο οικισμός πάνω των 2.000 κατοίκων, ωστόσο το σχεδιασμό θα εξυπηρετηθεί από τον βιολογικό του Λούρου, που στο σύστημα όλο αυτό είναι μαζί με το Λούρο, τον Ορπό και το Θεσπρωτικό. Έχει κατασκευαστεί ο βιολογικός του Λούρου και το εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς των λεμάτων από το Θεσπρωτικό προς το βιολογικό του Λούρου, οπότε θα καταστεί και η λειτουργία του βιολογικού βιώσιμος, γιατί όπως ξέρετε η λειτουργία των βιολογικών είναι ιδιαίτερα δύσκολη και πρέπει να είναι βιώσιμη σύμφωνα με τα ανταποδοτικά. Τα τρία χωριά τα οποία έχουν ενταχθεί, το Νεοχώρι, ο Παχυκάλαμος και η Εκοβροταμιά, είναι χωριά τα οποία είναι δίπλα στον Αμβρακικό και μπορεί κανείς να καταλάβει την σημασία που έχουν για την προστασία του περιβάλλοντος και γενικότερα για την ποιότητα των δημοτών μας, ζωής των δημοτών μας. Είναι ένα έργο προϋπολογισμού 12.650.000 ευρώ περίπου. Θα κατασκευαστούν περίπου 26 χιλιόμετρα δικτύου, καθώς επίσης και η μονάδα επεξεργασίας των λιμάτων. Να πούμε ότι στην ίδια μονάδα θα επεξεργάζονται και τα λίμματα από τα τρία χωριά, τα οποία ήδη έχουν ενταχθεί στα ΠΕΠ Ηπείρου και κατασκευάζονται τα έργα και αφορούν τα έργα Κολομόδια, Αγία Παρασκευή και Ανθότοπος.